Μικροί και μεγάλοι γέμισαν τη νέα παραλιακή της Αλεξανδρούπολης με σκοπό να γνωρίσουν και να παίξουν παραδοσιακά παιχνίδια της Θράκης. Την πρωτότυπη αυτή εκδήλωση διοργάνωσαν μαμάδες της Θράκης, οι οποίες ενώθηκαν μέσα από μια σελίδα κοινωνικής δικτύωσης με σκοπό να παραμείνουν ζωντανά τα παιχνίδια της Θράκης που τείνουν να εξαφανιστούν με το πέρασμα του χρόνου. Καθώς βλέπετε, είναι η μέρα χαράς, γιορτής και παιχνιδιού. Πλημμυρίσαμε θετική ενέργεια, βγήκαμε από τα σπίτια μας, παρατήσαμε τα τάμπλετ και ήρθαμε εδώ να χαρούμε το παιχνίδι. Αυτό το παιχνίδι που 2 χρόνια τώρα μας έλειψε, αυτή η επαφή μας έλειψε και χαιρόμαστε πάρα πολύ που βρέθηκε αυτή η ευκαιρία, μάλλον που δημιουργήσαμε αυτή την ευκαιρία για να το χαρούμε όλοι μαζί, μικροί μεγάλοι. Η ανταπόκριση του κόσμου από ό,τι βλέπω είναι μεγάλη. Θα προσπαθήσουμε να το ξαναεπαναλάβουμε μέσα στο καλοκαίρι. Θα βάλουμε τα δυνατά μας. Τα παιδιά πετάξανε τα τάμπλετ και τα κινητά τηλέφωνα και παίξανε με την ψυχή τους μυλάκια, ψήρες, φτιάξανε παραδοσιακές κούκλες αλλά και ύφαναν στον εργαλείο από κεραμίδα, ανακαλύπτοντας με αυτόν τον τρόπο τη μαγεία μιας άλλης εποχής. Η κυρία Χρυσούλα, μέλος της ομάδας Θρακιώτισσες Μαμάδες, ανταποκρίθηκε με μεγάλη ευχαρίστηση στο κάλεσμα των μαμάδων και από το χωριό Ορμένιο Εύρου βρέθηκε στη Νέα Παραλιακή για να μεταφέρει μικρούς και μεγάλους στην εποχή που τα παιδιά δημιουργούσαν παιχνίδια από το τίποτα. Αρκετό καιρό πριν σκεφτήκαμε ότι πρέπει να αναβιώσουμε τα παλιά παιχνίδια, γιατί τώρα πια τα παιδιά ασχολούνται μόνο με το κινητό, το τάμπλετ και κάνουν διάφορα ηλεκτρονικά εκ πείρας, λόγω του ότι έχω εγγόνια, και προσπαθούμε να τα βγάλουμε από αυτό το κλίμα και να δουν ότι οι παλιοί, χωρίς να έχουν τίποτα, έφτιαχναν διάφορα πράγματα, έπαιζαν, το ευχαριστιόντουσαν και ήταν πάντα χαρούμενα τα παιδιά. Παρόλο που είχαν φτώχεια, δεν είχαν πολλά πράγματα, έπαιζαν με τις πέτρες στην κουτσουλίτσα, έπαιζαν με δίπλα στη μαμά τους, έφτιαχναν την κεραμίδα και ήφαιναν και αυτά, το δικό τους υφαντό. Έκοβαν κλαδάκια από τα δέντρα και έφτιαχναν τις κούκλες και τις έντεναν με τα κουρέλια που είχαν στο σπίτι. Ό,τι περίσσευε πήγαιναν εκεί που ήταν μοδίστρες και πετούσαν τα κουρέλια κάθε Παρασκευή και διάλεγαν για να κάνουν τα κουκλάκια τους και τα παιχνίδια που δεν χρειαζόταν τίποτα παρά μόνο τα χέρια μας. Μικροί και μεγάλοι διασκέδασαν με την ψυχή τους με την κάμερα της Δέλτα τηλεόρασης να καταγράφει όλη τη θετική ενέργεια των παραβρισκόμενων αλλά και τη μαγεία των παραδοσιακών παιχνιδιών της Θράκης. Εμείς έχουμε επιλέξει στα παιδιά μας να μαθαίνουμε τις παραδόσεις. Γενικά τα παιδιά μου δεν παίρνουν κινητά και τάμπλετ και επιλέγουμε να παίζουμε αυτά τα παιχνίδια που παίζουμε και εδώ πέρα στην εξοχή. Περνάω όμορφα και μου αρέσει πολύ αυτό που κάνω. Αυτό εδώ το παιχνίδι που παίζεις τώρα το ήξερες? Όχι. Πώς λέγεται? Δεν ξέρω. Μήπως είναι ο παλιός ο αργαλιός που υφαίνανε? Ναι. Και πώς σου φαίνεται, είναι καλύτερο από το τάμπλετ? Ναι. Σου αρέσουν αυτά τα παιχνίδια? Ναι. Τα ήξερες? Όχι. Τώρα που τα έμαθες? Ωραία είναι. Θα παίζεις? Ναι. Και μόνη σου θα τα φτιάχνεις σπίτι? Κάποιες φορές. Έχει ένα παιδάκι την μπάλα και την πετάει ψηλά και λέει το όνομα από ένα άλλο παιδάκι που υπάρχουν εδώ, που παίζουν μαζί μας. Και πρέπει να έρθει το άλλο το παιδάκι που του είπε το όνομα. Σωστό. Και να πιάσει. Πώς σας φαίνεται αυτή η πρωτοβουλία που είχαν οι Θρακιώτισσες Μαμάδες? Πολύ ωραία, γιατί έτσι ξεφεύγουν τα παιδιά και από τα κινητά και από τις τηλεοράσεις να ξαναζήσουν σαν παιδιά. Είναι πολύ ωραία να φτιάξουμε κούκλες, να παίξουν. Όπως παίζαμε κι εμείς, με τα μιλάκια, με τις τσοβουλοδρομίες, πάρα πολύ ωραία, γι' αυτό ήρθαμε. Τι ήρθες να κάνεις σήμερα εδώ? Να φτιάξω κούκλες, πιο πολύ για αθλήματα. Πιο πολύ για αθλήματα. Αυτά τα παιχνίδια που κάνανε σήμερα εδώ, αυτές εδώ οι υπέροχες μαμάδες, τα γνώριζες? Όχι. Τώρα που τα έμαθες, θα τα παίζεις με τις φίλες σου και τους φίλους σου? Ναι. Περνάω πολύ καλά. Ήρθα πριν λίγο, πρόλαβα να παίξω 2 γύρους από τα μιλάκια. Μου άρεσαν πολύ επειδή ήταν αρκετά δύσκολοι και γιατί άμα ήταν αρκετά εύκολοι δεν θα ήταν παιχνίδι. Κάτω.